Ο διοικητής της στρατοφυλακής στην Πιον Πεν ζήτησε να συναντηθεί με έναν αξιωματούχο της Αμερικανικής Πρεσβείας. Έκανε λόγο για αύξηση του Καμποτζιανού στρατού από 35.000 σε 60.000 και πλέον άνδρες. Ήταν επίγουσα η ανάγκη για την παροχή 100.000... Έως 150.000 όπλων. Μακροπρόθεσμα, ο αριθμό αυτός θα έφτανε στις 200-250.000, αλλά και πυρομαχικών. Το αίτημα εξετάστηκε αρχικά από τα στελέχη των μυστικών υπηρεσιών επειδή δεν επιθυμούσαμε ακόμη να εμπλακούμε φανερά. Η μυστική παράδοση όπλων θα στερούσε από το ανόητο το πρόσχημα που αναζητούσε για μια επίθεση ευρεία κλίμακα, που ενώ έθετε εξ ορισμού ένα όριο στι ποσότητε πολεμικού υλικού που θα μπορούσαμε να χορηγήσουμε στου Καμποτζιανού. Προκειμένου να τεθούν κάποια όρια στην ανάμειξη των ΗΠΑ, επιδιώξαμε την παροχή στρατιωτική βοήθεια μέσω τρίτων. Επίση, την προσέγγιση τη Γαλλία με σκοπό την αύξηση τη γαλλική βοήθεια προ την Καμπότζη, την εξέβρεση άλλων πιθανών μεσαζόντων, και τον προσδιορισμό από την πλευρά του Υπουργείου Άμυνα των κατασχεθέντων όπλων και πυρομαχικών κομμουνιστικής προέλευση, που ήταν δυνατόν να μεταφερθούν από το Νότιο Βιετνάμ στον έω εκείνη τη στιγμή εξοπλισμένο από του κομμουνιστές Καμποτζιανό στρατό.